με στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Άγγελο Μαλά, θεματικών θεμάτων και προγραμματισμού, στο Δήμο Ρεθύμνης. Αντιδήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμετοχή σε αυτό το γενικότερο project για το Δήμο Ρεθύμνης και πρακτικά τι αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια πρακτικά στην καθημερινότητα των δημοτών αλλά και στο κομμάτι των επισκεπτών? Κοιτάξτε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς προσπαθούμε από την έναρξη της θητείας μας, που ουσίως περίπου είμαστε στο 15ο χρόνο, μπορώ να σας πω ότι προσπαθούμε να φέρνουμε καλές πρακτικές από τόπους αντίστοιχους με εμάς, στα δικά μας πλαίσια, σχετικά πιο προηγμένους, αν το θέλετε, στα κομμάτια αυτά. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο των εργασιών των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων, αύριο ο Δήμαρχος μας υπογράφει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ένα μνημόνιο το οποίο έχει να κάνει με τη συμμετοχή μας μαζί με άλλες 80 ελληνικές πόλεις, μέσα από τις οποίες θα μπορούμε να αντλήσουμε καλές πρακτικές και μεθοδολογίες που αφορούν την κλιματική αλλαγή, αν το θέλετε, και την επιδίωξή μας, το αποτύπωμα των παρεμβάσεων, των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο περιβάλλον να είναι τουλάχιστον μηδενικό, αν όχι θετικό. Έχουμε πολλούς στόχους να πιάσουμε, θεωρώ όμως ότι είναι κάτι το οποίο δουλεύεται πολλά χρόνια και τα αποτελέσματα φαίνονται. Δεν μιλάμε για συγκεκριμένο μνημόνιο δράσεων και πράξεων, μιλάμε για μια φιλοσοφία, για μια ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης οποιοδήποτε ζητήματος έχει να κάνει με την πόλη μας. Συγκεκριμένες δεσμεύσεις ακριβώς μέχρι το 2030, χρονικός ορίζοντας, ναι. Εκείνο το... Ουσιαστικά μιλάμε για την ενέργεια, παραδείγματος χάρη εμείς ας πούμε έχουμε ένα νέο έργο τώρα που εκτείνεται στην πόλη μας 4 εκατομμυρίων που μιλάμε για την κατάσταση με μη ενεργοβόρα συστήματα LED. Ετοιμάζουμε κάποια φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία θα μας δώσουν επάρκεια ενεργειακή. Όλα τα κτίρια που φτιάχνουμε πλέον είναι πολύ καλής ενεργειακής απόδοσης και μάλιστα τα τελευταία είναι ισοζυγίου μηδενικού. Όσον αφορά τα λίμματα και τα νερά, σε αυτό είμαστε αρκετά προηγμένοι. Η τοπική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης συστήματα τηλεσμετρίας έχει εγκαταστήσει την κομποστοποίηση και γενικότερα προσπαθούμε να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων και ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος. Στο κομμάτι της άδρευσης, με την εγκατάσταση του νέου έξυπνου συστήματος άδρευσης, νομίζω ότι μπορεί, αν το θέλετε, να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και να μπορούμε να μιλήσουμε για ορθολογική διαχείριση αδρεύσιμου νερού. Τώρα, στο κομμάτι της βιομηχανίας, που είναι ένας άλλος τομέας, εμείς προωθούμε την ηλεκτροκίνηση. Ήμασταν ουσιαστικά ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που έφερε πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο. Ήταν μια διαδικασία αρκετά επίπονη, μια και μόνο η ταξινόμηση κράτησε περίπου ένα χρόνο. Έχουμε σε χρήση πλέον 5 χρόνων ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ετοιμάζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, περίπου 3 εκατομμύρια, το οποίο θα πάρουμε οχήματα και λεωφορεία με ηλεκτρική ενέργεια. Σαν φιλοσοφία γενικότερα, μια και εγώ είμαι κυρίως στο κατασκευαστικό κομμάτι, μπορώ να σας πω ότι οι βιοκλιματικές αναπλάσεις είναι πλέον ένα ευαγγέλιο, είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζουμε. Τα αποτελέσματα είναι αυτά στην πόλη μας και αγκαλιάζονται από τους δημότες. Μάλιστα. Οπότε, αντιδήμαρχε, περιμένουμε τις αυριανές επαφές του Δημάρχου για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα μετά και στο κομμάτι της υλοποίησης του σχεδιασμού το επόμενο διάστημα. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά.